2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640. Μπορείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε, ευχές, σκέψεις, καλημέρες, παρατηρήσεις, ό,τι εσείς νομίζετε, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου gis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα που μπορούμε να αντιλαμβάνουμε καθημερινά. Αφιέρωμα στη μεγάλη ουσιακή μορφή των ημερών μας. Συνέχεια. Και πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να ολοκληρώσουμε. Θα μπορούσαμε μάλλον πιο σωστά να μιλάμε για μέρες ολόκληρες. Και κάθε φορά να παίρνουμε αφορμή από κάτι καινούριο, από κάτι που δεν ξέραμε, από κάτι που μάθαμε, από κάτι που μας είπατε. Άλλωστε η ουσιακή ζωή του, τα όσα σπουδαία προσέφερε στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού μας, στα εκατομμύρια των ανθρώπων που τον γνώρισαν και ωφελήθηκαν, και αυτό δεν είναι υπερβολή, θα μας έδιναν υλικό για να κάνουμε ετήσιο και πλέον αφιέρωμα. Μια μεγάλη μορφή των ημερών μας, ουσιακή μορφή. Γέροντας Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης και Αριζονίτης. Ο πιστός υποτακτικός του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού και ένα πνευματικό του παιδί, πολύ αγαπητό σε όλους μας. Ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, με πολύτιμες και μοναδικές εμπειρίες που έζησε κοντά του, καταθέτει ανατακτά διαστήματα αυτή του την εμπειρία. Και σήμερα κι εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα όσα πολύ συγκινημένος είπε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου κατά την τελευταία 25η ημέρα των εκδηλώσεων Δημήτρια 2020. Τετάρτη βράδυ 28 Οκτωβρίου 2020, ο συγκινημένος πατήρ Στέφανος μιλάει για τον μακαριστό Όσιο Γέροντά του, τον Όσιο Γέροντα Εφραίμ, τον Φιλοθεήτη. Δεν θυμάμαι μεταξύ του 2008 και του 2010 ήμουν συλλειτουργός σε μια κυριακάτικη λειτουργία στην Αριζόνα. Ο Γέροντας μετά τη Θεία Λειτουργία μου είπε περίπου τα εξής. Όταν άρχισε ο χειροβικός ύμνος παπά μου και μου κάπτοντος όλο το σώμα, ο Γέροντας έσκυβε από ευλάβεια, σεβασμό και δέος στην ευσίωδης άξιος των συνδεδεμένων τις αργές αναρτίες και ειδονές, έσκυβε το κεφάλι του πιο κάτω από την Αγία Τράπεζα και λέγοντας την μαζί με την ευχή, λέγονταν μαζί με την ευχή του χειρουργικού ύμνου, έλεγε μάνα το Πανάγιο Πνεύμα μέσω του επαναλάβανε τις λέξεις αυτές που αποκαλούνται νοηρά καρδιακή χαρισματική προσευχή, δηλαδή η Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου. Και τότε τον κατέλαβε, όπως κατά λέξη προσπάθησα να σημειώσω τις λέξεις, μία άπλητος καθαρότης και άειλος θεία γνώσης, φωταγώγησε την ψυχή μου ώστε αρήτως να κατανοώ τα απόρριτα μυστήρια του Θεού. Η Αγία Τράπεζα γίνεται ο τόπος του Θεού, του ουράνιου θυσιαστήριου, όπου η ιερατική καρδιά φλογίζεται, καλοπίζεται από το άναρχο θείο φως. Ταυτόχρονα άρρητες μελωδίες των ουρανίων δυνάμειων ασυγείτως δοξολογούν την φωτοφάνεια του εσφαγμένου αρνίου. Και κάθε γεωργός στη Θεία Λατρεία συγκαταρρυθμείται θεία δυνάμει και συγκαταβάση με τους πάλευκους περισβυτέρους του ουρανού. Σε αυτήν την Θεία Λειτουργία και εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Και αν θέλει ο Θεός με την άκρα συγκατάβασή του, ο λειτουργός
ο καθαρός λειτουργός, βιώνει την ίδια με εκείνους πάλευκη αυγή, την πάντοτε πλημμυρισμένη από το Θεοειδός Θεοειδές, περάσμιο τριαδικό φως του ουρανίου θυσιαστηρίου. Εγώ είμαι νάνος και τολμώ να μιλήσω για έναν γίγαντα, ο οποίος όταν πρωτοβγήκε με τη χάρη του Θεού για πρώτη φορά στον Καναδά και μάλιστα σε μια κουμόπολη που λέγεται Λόντον, καλεσμένος από κάποια κυρία Αργυρό, ήταν μάλιστα στο σπίτι μας τότε, στον Εύωσμο, συγγνώμη, σε ένα φιάλι. Είπε στον πατέρα Σάββα, τον γιατρό από τον συνόδευσε, ότι η είσοδό του στην Αμερική θα κάνει περισσότερο θόρυβο από ό,τι έχει κάνει η ατομική βόμβα στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι. Και πράγματι όργωσε ολόκληρη την Αμερική και όλο τον Καναδά. Από χριστιανό σε χριστιανό, από οικογένεια σε οικογένεια, από εκκλησία σε εκκλησία, από πολιτεία σε πολιτεία, με ταχύς ρυθμούς, ιδρύοντας τελικά 17 μοναστήρια. Οι άλλοι αριθμοί είναι λανθασμένοι. Που δίδονται. Δεν σας αναφερθώ, δεν θα αναφερθώ στα ιστορικά στοιχεία του γέροντος, πότε γεννήθηκε, πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε, πώς μεγάλωσε, πώς πήγε στον Όσιο γέροντα Ιωσήφ και ούτω καθεξής, πώς βγήκε στον κόσμο, ποια ήταν τα γυναικεία μοναστήρια που ίδρυσε και ποια τα γυναικεία και ποια τα αγγλικά στην Αμερική και στον Καναδά, τα ιστορικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλιαράκι που έβγαλε ο κύριος Ευάγγελος Λέκος. Επίσης, αρκετές από τις διδασκαλίες του, από τις εκδόσεις Ορθόδοξη και Κυψέλη, κυκλοφορεί δωρεάν αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο περιέχει αρκετές επιστολές που εστάλησαν σε όλες τις μονές και στην, να το πω τώρα, και στην αλλαξιότητά. Περιέχει πλήθος συμβολών και αναφέρεται κατά κύριον λόγον στην εργατεία της νοεράς προσευχής. Σε όλες τις δοκιμασίες που πέρασα στη ζωή μου και δεν ήταν λίγες, δύο πράγματα, δύο λέξεις συμβούλευε πάντοτε, όχι πολλές, δύο. Παπά μου, υπομονή και ευχή. Υπομονή και προσευχή. Αυτό ισχύει για όλους μας. Βέβαια, θα ήθελα να πω πώς το γνώρισα. Το γνώρισα από κάποιον φοιτητή της θεολογίας, ονόματι Απόστολο Κουτσιμπό. Είχα την τόλμη τότε και τη θρασίτητα, νεαρός ον ιερεύς, μόλις και με τα βίας ενός έτους δύο χωρίζω τα διακονικά, να τολμώ να κάνω και μετά από τα συμβουλευτικών εγχειρίδιων του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου. Αυτό μαθεύτηκε γρήγορα από τους φοιτητάς της θεολογίας τότε 61-62 και προσήρχοντας αυτά τα βραδινά κηρύγματα και το φτωχό εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου Ευόδων Θεσσαλονίκης, ήταν Κομόπουλης τότε, σήμερα είναι η πολιτεία ολόκληρη, γέμιζε αυτό το εκκλησάκι. Έτσι ένα απόγευμα που έκανα σπερινό, με πλησίασε ένας νέος φοιτητής
και τα λοιπά γνωριστήκαμε και αποκαλύφθη ότι ήτο μαθητής ενός πατρός Εφραίμ που ζούσε στην Νέα Σκήτη και ήταν και ο πρώτος του μοναχός, ονομάστηκε Εφραίμ, πατήρ Εφραίμ, πήρε το όνομά του και ήταν ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής Ξηροποτάμου. Τον επισκέφτηκα και όταν τον επισκέφτηκα τον Μάιο του 62 μετά το Πάσχα ήμουν ο μόνος επιβάτης στο μικρό του καραβάκι, τότε δεν υπήρχαν προσκυνητές. Στη Νέα Σκήτη φώναξε ο μπαρκάρης, πάτερ Εφραίμ, μπήκε στο μπαλκόνι εκεί ψηλά, πολύ ψηλά, από τα τελευταία, από τα τελευταία σπίτια και καλύβες εκεί της Σκήτης και κούνησε το χέρι και μου είπε να εκεί είναι, πήγαινε. Ανέβηκα όλο τον ανήφορο, άνοιξα την Ευρώπορτα και μόλις τον αντίκρισα, τον αντίκρισα, σκλαβώθηκα. Όχι μόνο από το χαμόγελο που ήταν ένας σκέτος ουρανός, αλλά από το φως που λυμπήρεσε, που ήταν το πρόσωπό του. Καθίσαμε στην απλοταριά και συζητήσαμε. Του άνοιξα την καρδιά μου και τι δεν του είπα. Και εκείνος τα είδε και μου διηγήθηκε κάτι. Όταν γύρισα προσπάθησα να γράψω ό,τι θυμήθηκα από αυτήν την πρώτη συνομιλία. Μου είχε πει λοιπόν ότι πριν από χρόνια πάτερ μου, τότε μου έλεγε πάτερ μου, αργότερα παπά μου. Και μετά την πρωινή έγερση ένας νεαρός μοναχός, πρόκειτο για τον ίδιο βέβαια, μιας απόμακρης καλύβης στα απόκρημνα βράχια της Κήτης της Μικράς Αγίας Άνης, διότι εκεί εγκαταβίωσε και από εκεί κατέβηκε στην Ασκήτη, βγήκε έξω στην πλαγιά του βουνού για να μαζέψει λίγα χορταράκια για βράσο. Και συνεχώς λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμενο», κάποια στιγμή εντελώς ξαφνικά αρπάχτηκε ο νους του στα ουράνια, στον κόσμο των αγγέλων. Βρέθηκε η ψυχή του, μόνον η ψυχή του χωρίς το σώμα, ανάμεσα σε ένα άπειρο πλήθος αγγελικών τάξεων. Αυτή η αρπαγή και η έκσταση της ψυχής είναι και λέγεται θεωρία πνευματική. Σε αυτή την κατάσταση της ανεκφράστου αγαλιάτρης υμνούσε και δοξολογούσε ως ελεηνός των Θεών μαζί με τους αγγέλους. Η έκσταση αυτής της ψυχής μαζί με την ανίποτη θεωρία του Παραδείσου και των αγγέλων του χάρισε αρκετή ώρα να κλάρει τη χαρά και ανέκφραστη μακαριότητα. Βίωνε ο ανάξιος την θαρπορή του Θεού Πατρός, την ουράνια αγάπη του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, την αγκαλιά της Παναγίας Μητρός και τη θεϊκή φωτιά του Παναγίου Πνεύματος που του φλόγιζε την καρδιά από αγάπη. Όλες αυτές οι θεϊκές καταστάσεις και ιδιαίτερως η Θεία Μακαριότητα είχαν τόσο μεγάλη πνευματική ένταση που αν κρατούσαν δυο λεφτά ακόμα, όπως βεβαίως ο ίδιος, δεν θα άντυχε άλλο η καρδιά του και θα πέθανε. Ναι, πάτερ μου, συνέχισε ο γέροντας, η ευτυχία και τα κάλλη του Παραδείσου δεν είναι για μας, τους κόλικες και αμαρτωλούς, ο πρώτος είμαι εγώ. Συνείδησε ένα αυτό, εξευτελίζεται πολύ ο γέροντας. Σε μια επιστολή του μου γράφει, το κτίνος ο πατέρας σου. Πιστεύω πως η έκσταση σε αυτή του νοός ήταν μια ελάχιστη πληροφορία για την κατάσταση της άλλης ζωής, της αληθινής και ουράνιας της ζωής του μέλλοντος αιώνος, την οποία δυστυχώς οι περισσότεροι των χριστιανών
δεν την αποζητούν. Δεν ζητάμε να έρθει ο Χριστός στις καρδιές μας. Δεν φωνάζουμε και δεν του λέμε, έλα σε παρακαλώ, μπες μέσα. Η ζωή μας δεν μας το επιτρέπει. Υποκύπτουμε σε αδυναμίες και πάμε. Αν εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια την εσφλαχνία και την αγάπη του Θεού και τηρήσουμε λίγο το Πανάγιο θέλημά του, γιατί όχι. Να ζήσουμε τον Παράδεισο πριν πάμε στον Παράδεισο. Λέγει ο Ασημειών ο νέος θεολόγος, ότι όποιος δεν βιώσει το Πανάγιο Πνεύμα να φλογίζει την καρδιά του μέσα, δεν έζησε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Καθόν χρόνων όμως ομιλούσε, κατάκραση κατάβαση του Θεού, εξήρκητο από το στόμα του μια προκόγνωρη για μένα αρτεγούδια. Πρώτη φορά γίνεται το πράγμα. Στην αρχή νόμιζα τσαπνιγό. Πόσο πολύ ήταν η αυγωδία αυτή που έβγαινε από το στόμα του. Τώρα νόμιζα ότι ήταν θυμία μου. Αλλά τα κοιλιά όμως, τα άλλα ήταν πολύ απομακρυσμένα. Όσο όμως προχωρούσε η πνευματική αναφορά των θείων καταστάσεων για τον απλανή φωτισμό του νοός και τη θέλωση, τόσο και πλήθινη πανεφρόν στην ευωδία την οποία αναχόρταγα, ρουφούσαν όχι μόνο οι πνευμονές μου, αλλά περισσότερο η έκπληκτη ψυχή μου. Νόμιζα ότι είχα μεθύσει. Νόμιζα ότι δεν πατούσα πάνω στον μπαλκό. Γιατί είχα μεθύσει όμως? Από την άρρητη ευωδία, από την αποκάλυψη ότι κατήχε, ότι το κτήτορ, το αυτό το πω δεν ξέρω, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, αφού είμαι άγιευτος της Θείας Γνώσεως, από τη φανέρωση της γύμνιας και της φτώχειας της ψυχής μου. Ήμως από το παραδοξότατο φως που άρχισα σιγά σιγά να βλέπω. Για λίγο ζαλίστηκα, τι φως ήταν αυτό? Τι ευωδία, τι θέλος, τι θάμος, Παναγία μου, Χριστέ μου, ελέησε. Όλο το πρόσωπο του γέροντος περιβλήθη από μια παράδοξη λάμψη, πως ο κυλούσε ο χρόνος γινόταν περισσότερο φωτεινή, περισσότερη λευκή από ό,τι μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν λευκό. Την είχα ξαναδείσει άλλη μια φορά, αλλά σε πολύ πολύ μικρή, έτσι, πώς θα το πω, δώσει, δεν μπορούσα να το πω, έκφραση της, έκστασης της του Αγίου αυτού φωτός. Στην Γερόντσα Μαγδαληνή, όταν τη συνάντησε πριν από ένα χρόνο, δηλαδή το 61, όταν τη συνάντησα στην Αίγινα, στην Ιερά Μονή Χρυσολιοντήσεις, και μέσα στο βράδυ που καθίσαμε εκεί και μας ομιλούσε, άρχισε το πρόσωπό του, χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο φως, να λάμπει και να φωτίζει όλους μας, 11-12 πως είμαστε. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το έκπληκτο γεγονός, να σας πω την αλήθεια, το επαναλαμβάνω και το, και θα το λέω πολλές φορές, για μια στιγμή πίστεψα ότι εγώ ελεηνός ήμουν ευλογημένος από τη Θεία Χάρη Μοτοβίλοφ μπροστά στον Όσιο Σεραφείμ του Σάου. Για πολύ καιρό ήμουν πλημμυρισμένος από μια παράξενη ψυχοσωματική ηρεμία με ισχυρή και ανεξάτηλη την εικόνα του Θείου Φωτός. Τι άλλο να σας πω, τι άλλο. Από τότε ο γέροντας ο Σάλλος Αετός πετούσε δια Πνεύματος Αγίου όλο και υψηλότερα στα δυσθεώρητα ύψη της θεολογίας εν αντιθέσει με μένα που ακόμα σέρνουμε σαν συχαμερός κόλικα στην γη. Μέσα στην έκπληξη και στο θάμβος που διακατήγει
άρχισαν με πολύ συντριβή την εξομολόγησή μου εν μέσω λυγμών και αληθινής μετανοίας. Τέτοια εξομολόγηση με τόση ταπείνωση και τόση συνέστηση δεν την έχω ξανακάνει μέχρι σήμερα που είμαι 90 ετών. Έτσι κατενόησα πλήρως τον λόγο των πατέρων αργότερα, όταν διάβαζα τους κνηπτικούς, που μας διαβεβαιώνουν ότι η απολύτως αληθινή εξομολόγηση και μετάνοια, συγχωρέστε με, οι πατέρες το λένε και εγώ, γίνεται μία και μόνο φορά σε όλη τη ζωή ενός χριστιανού, το πολύ δύο. Με τη συγχωρητική ευχή ακολούθησε Θεία Λειτουργία και ύστερα από την αναγνώσεις τρίτης και έκτης ώρας εγέννητο η Θεία Λειτουργία. Στο τέλος, αφήστε να μην σας διηγηθώ τα της Θείας Λειτουργίας της πρώτης φοράς, διότι είναι καταστάσεις που δεν περιγράφουν. Δεν είναι σωματικές να πεις ότι πονάει το πόδι μου, το χέρι μου, το μάτι μου. Αλλά την ώρα όμως που κοινώνησα το σώμα και το αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πλημμύρισε μέσα τέτοια ευτυχία που δεν περιγράφεται. Ήμουνα σχεδόν 4 ετών κληρικός, τα διακονικά και τα ιερατικά, και τέτοιο πράγμα δεν νόησα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Στη Θεία Κοινωνία. Βέβαια, κάθε φορά που κοινωνούμε, είναι διαφορετική η κατάσταση της προλήψεως του σώματος και αίματος του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας και μάλιστα διαφορετική σε ποιότητα και υφή σε κάθε χριστιανό και λειτουργό του υψίστου. Εκείνη τη φορά όμως βίωσα τόση ομορφιά, τόση γαλήνη, τόση ευτυχία που αυθόρμητα συνεδίασα κάτι που συνέβη όταν ήμουν μικρός το παραλείπω αυτό. Μετά από όσα σας διηγήθηκα για την υπέροχη αυτή βραδιά και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και μετά την Θεία Ευχαριστία, ο γέροντας βγήκε από το μικρό εκκλησάκι που μόλις και το βία στον χωραγγέντας και με οδήγησε σε ένα κελάκι. Τόση ήταν η καθαριότητα και η τάξη που με κατέπλεξε. Γι' αυτό με κατέπλεξε. Και μου χάρισε ένα 300 μοσχένιο. Τι είναι αυτό, λέω, μόλις το είδα, τρόμαξε. Τι φοβερό πράγμα, λέω, τόσο μεγάλο. Τι κάνουμε με αυτό. Και μου λέει σε κάθε κόμπο, λέει, με την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμη. Εσύ προς το παρόν θα το γυρίζεις μόνο 4 φορές και όταν ξανασανεντηθούμε θα τα πούμε. Πρίξα απλώς σου γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Από τη χαρά μου, από την ευτυχία μου, από τη μακαριότητα που αισθανόμουν και εγώ δεν ξέρω τι να πω, δεν σας τα πω δηλαδή. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Συγχωρέστε. Λέω, άλλος είμαι ευτυχισμένος. Δεν μπορεί να το περιγράψει πόσο ευτυχισμένος είναι, όχι. Είμαι πολύ χαρούμενος, ναι, είμαι πολύ χαρούμενος. Την περιγράφει τη χαρά του. Δεν μπορεί. Και έτσι λοιπόν, επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την όλη κατάσταση αυτή της πνευματικής ευφροσύνης, πήρα το κομποσχή να το δοκιμάσω για πρώτη φορά. Σε κάθε κόμπο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Με το χέρι και ψηλά, γιατί το κομποσχή είναι αυτό, είναι μέχρι κάτω. Τώρα δεν θα με πιστέψετε, νομίζετε ότι είναι πλάνη, αλλά έχω μάρτυρα όμως. Άρχισε να βγάζει το κομποσχήτη φλόγες. Φλόγες.
Αληθινές φλόγες. Ύστερα γίναν φωτεινές. Δεν με έκαιγα το χέρι. Αλλά μου χάρισαν μια απέραντη αφροσύνη και ύστερα σβήσαν όλο. Το έκανα μέχρι που ακυπημήθηκα. Λοιπόν, τώρα η διασταύρωση. Το ίδιο ακριβώς γεγονός που διηγήθηκε το περασμένο Σεπτέμβριο, τώρα, πριν από ένα μήνα. Ο κύριος Γεώργιος Τουλούμπης, που διαμένει σήμερα στο Διακοφτό Αιγιαλίας, όταν για πρώτη φορά εξομολογήθηκε στο γέροντα στο Μόντρεαλ του Καναδά και του χάρισε ένα κατοστάρικο μοσχήνι, πήρε φωτιά μόλις το χρησιμοποίησε. Χωρίς οι φλόγες που έγιναν στραφωτινές, ακτίνες, να κοπτά του κάψουν το χέρι. Γι' αυτό σας είπα, έχω και μάρτυρα. Δεν θα αναφερθώ στα θαύματα που συνέβησαν στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, ούτε πολύ περισσότερο στους μεγάλους πειρασμούς μου, διώξεις, λιθοβολισμούς, λιθοβόλησαν το σπίτι μου, αδικίες, συκοφαντίες, ψεύδια, τιμίες, δεν θα αναφερθώ. Και πώς ήταν η συμπαράσταση του γέρου μας. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα την κρίνει ο Πανάγιος Θεός. Εγώ αρκούμαι, όπως τόνισα στην αρχή, μόνο σε ό,τι αφορά τον γέροντα και εμένα προσωπικά και με πολύ φιδό. Για κάποιους λόγους που τους αναφέρω στο βιβλιαράκι, βρέθηκα στις Ινούσιες Χίου. Και ήμουνα, εκτελούσα τα χρέη εφημερίου στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού των Ινούσων, ενώ ήμουν και εγγραμμένος ως εφημέριος στα Φημιανά Χίου. Ήρθε 4-5 φορές ο γέροντας καθ' όλη τη διάρκεια των 20 μηνών που έμεινα στην Ευνούσα. Στο σπίτι μας έμενε τα βράδια ύπνο, συχνά ακούγαμε τις μεθασονύκτιες ώρες από το δωμάτιό του γροθοκοπήματα και πάλι μαζί με την ευχή. Μια φορά αξιώθηκε ένας από εμάς να δει με τα μάτια αυτή την φρικαλαία και ολοφάνερη πάλι με τους δαίμονες. Την άλλη μέρα μου είπε, «Παπά μου, τ' άκουσες, τα είδες, αυτόν τον πόλεμο έχω σχεδόν κάθε βράδυ στις αγρυπνίες μου με την ευχή». Ένα βραδάκι στο εξοκλήσι της κορυφής των Αγίων Πάντων, γιατί μιλάω για την Ευνούσα, πέταξα μαζί του στα αδυσθεώρητα ύψη της νοεράς ησυχίας. Με το δικό του καθαρός πνευματικό τρόπο με επεκάλυπτε το Θείο Πρόσωπο του Σωτήρας Χριστού, αλλά και τι συμβαίνει όταν ο νους έκθαμος και εκτός εαυτού βρίσκεται στο φως της νοεράς προσευχής και τα πάντα τα απολαμβάνει βιωματικά με τα πάσης θεϊκής εφροσύνης, αποκαλύψεως και σοφίας, όχι μόνο την άπειρη πατρότητα του Θεού προς τα πλάσματα του αγγέλους και ανθρώπους, αλλά και την άπειρη αγάπη του, τη μακροθυμία του, την αγαθότητά του, την εξυγκεκία του, την άπειρη ασπλαχνία του προς το πλάσμα του, το αμαρτωλό. Εμείς τον βρίζουμε, ξέρετε τις βρυσίες που χρησιμοποιούν εναντίον του Θεού, και ξέρετε πως απαντά ο Θεός. Παιδάκι μου, εγώ σ' αγαπώ. Σε θέλω κοντά μου. Μετανόησε. Σε τέτοιες στιγμές, ιδιαίτερες όταν συζητούσαν, ο γέροντας απεκάλυπτε πως η ψυχή, ελαίω με τη συγκατάβαση του Αγίου Θεού, ψηλαφεί τα απόλυτα μυστήρια και άπειρα ιδιώματα της θρεατικής θεότητας. Εγώ επτωχώς είχα την αίσθηση ότι ο Άγιος Πνευματικός μου βίωνε την πατρότητα του Θεού της αγάπης και της φιλανθρωπίας,
ότι ζούσε στους ωκεανούς της Θείας Χάριτος και της άνωθεν ειρήνης. Κάποτε μου είπε αυτή η απερικατάληπτη αίσθηση στο απείρο εν δόξη τριαδικού Θεού πλημμυρίζει όλο τον προσευχόμενο άνθρωπο ψυχοσωματικά ως ναό του Αγίου Πνεύματος. Τι έγινε, τι είναι, συνέχισε με υγρού στους οφθαλμούς ο γέροντας, τι είναι η δόξα των Αγίων στη Βασιλεία των Ουρανών μπροστά στην άπειρη δόξα του Αγίου Θεού, τίποτα. Άλλωστε από αυτήν τρέφονται και θα τρέφονται στους αιώνες των αιώνων, όχι μόνο οι Άγιοι αλλά και όλοι οι σεσωσμένοι χριστιανοί. Τι είναι η πνευματική όραση όλων των ουρανίων αγγέλων και αρχαγγέλων μπροστά στην άπειρη γλυκύτητα, στην έγκλη, τη λαμπρότητα και το κάλος του Θεού, καθόμουν και τα έγραφα αυτά. Ευτυχώς σώθηκαν αυτές κάποιες προσωπικές σημειώσεις. Θα τολμούσα να πω χρονικά, εδώ το και 2000 χρόνια, τα ουράνια αγγελικά τάγματα από τη δόξα του θεϊκού προσώπου του Χριστού τρέφονται και αγάλλονται, δοξάζουν και αντιδοξάζονται. Συχνά μου έλεγε, μη ζητάς τίποτα. Μόνον το έλεος του με την αδιάλειπτη ευχή. Έλεος, μετάνοια, αγάπη αληθινή προς τον Θεό και τον πλησίον και πίστη. Μην ρωτήσεις ποτέ στη ζωή σου γιατί. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Ήταν το πρώτο μάθημα που έπαιρνα να μην ρωτάω ποτέ γιατί και δεν ρωτάω. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει εκείνο, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί. Αυτά τα γιατί μου είπε είναι προσπάθειες φθηνού ανθρώπου. Τα δάκρυα της μετανοίας σου να είναι αυτά που θα ποτίζουν τις πνευματικές ρίζες στη ψυχή σου για να σου αποδίδουν καθημερινά τους θεοπρεπούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Την τετάρτη φορά που πήγα στη Νέα Σκήτη ήταν το Πάσχα, μετά το Πάσχα του 1965. Ο Γιάννας είχε έρθει στην Εγρούσα και γύρισα μαζί του στο Άγιον Όρος στη Νέα Σκήτη. Πριν βραδιάσει πήγαμε μικρούς περιπάτους και ο γέροντας μου οδηγήθηκε διάφορες πνευματικές καταστάσεις γερόντων και ασκητών. Κάποιο βραβάτι μου οδηγήθηκε για κάποιο μοναχό που ασκείται με στα βράχια της Αγίας Άνης για το πώς βίωσε το άκτιστο πώς. Εγώ αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται για τον ίδιο. Ένα απόγευμα μου λέει πριν δύσει ο ήλιος, καθόν χρόνο καθόταν έξω στην απλοταριά του κελιού του, ξαφνικά γέμισε από μια απέραντη ουράνια χαρά. Η χαρά όσο πήγαινε και μεγάλωνε λέγοντας την ευχή, ώσπου σταμάτησε να τη λέγει γιατί κόντυβε τρόπον την να διαλυθεί από την απέραντη γλυκύτητα αυτής της Θείας Ουράνιας Εφραζήνης. Έτσι γεννήθηκε και ο Θείος Έρωτας μέσα στην καρδιά του. Η καρδιά του χτυπούσε πολύ πολύ γλυκά στο ρυθμό των χτύπων της και άρχισε να ξαναλέει την ευχή. Τότε τα πάντα γέμισαν γύρω το φως και ενώ ο ήλιος δεν είχε δύσει ακόμα αυτό το διάκητο υπέρανε μπροφός, κάλυπτε και την δύναμη του ηλιακού φωτός. Ο ήλιος έχανε τη φυσική του λάμψη μπροστά σε αυτό το ουράνιο φως. Μάλιστα το ηλιακό φως του φωνότανε ότι ήταν τόσο χρώ και χρωμό όπως το φως από το ολόραμπρο αυγουστιάτικο φεγγάρι. Όταν αργότερα το φως της Θείας Χάριτος άρχισε σιγά σιγά να μειώνεται και να χάνεται, συγχρόνως κάμφτηκε και η Θεία Χάρις, αλλά το μεγαλείο του Θείου Έρωτος και η ανίποτη χαρά και ευτυχία παρέμειναν συντροφεύοντας την ταλαιπωρή ψυχή του.
Κι εγώ αμαρτωλός, τι να πω εγώ αμαρτωλός τώρα. Τι να πω, αποσβολώθηκα από την κατάπληξη μου και χώθηκα από την τροπή μου χώθηκα. Πιο βαθιά στη δίνη των παθών μου ήταν κρυφτό κατά το τραπέζι. Την άλλη μέρα μου μιλήσει για το μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας. Ο καθαρός ιερεύς άνευ πολυμάτων, όταν παίρνει καιρό για να λειτουργήσει η καρδιά του πηδά μέσα της από την πολύ χαρά, διότι αφού γράζεται με ακατάληπτον τρόπο την παρουσία του Χριστού, έχω γεγονός γι' αυτό το θέμα από τον πατέρα Ιωάννη που ήταν στην Οικίσανη όταν τον συνάντησα το 1950 μαθητής γυμνασίου. Για τον καιρό που παίρνουμε εμείς οι ιερείς στην τρίτη οδή εδώ μπροστά. Και αφού ενδυθεί την ιερατική του στολή αμέσως στην καρδιά του μεταβάλλεται σε μια γλυκύρουη πηγή από την οποία πηγάζει το ακριβό και τίμιο ουράνιο το οποίο καλεί τέλειο να γαλιάσεις. Αυτό προκαλεί δάκρυα και τα λοιπά. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά επειδή η ώρα περνάει πρέπει να προχωρήσω. Τι θα πει παπά μου μακάρι, μου είπε μια μέρα η καθαρά την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψουν. Οι πατέρες μας λένε ότι οι καθαροί είναι οι αμόλυντοι και το όψουντοι δεν σημαίνει μόνο την όραση του Θεού στη δόξα της Δευτέρας Παρουσίας, αλλά και τη δόξα του Θεού μέσα στην καρδιά τους καθόν χρόνο ζουν. Ο καθαρός και πανάμωμος το καταδύναμην λειτουργός μου είπε, αφού στη φύση του είναι πεπτωχός, εν τούτης είναι νοητό φως καθαρών, φως ηλαρών και μάλιστα τώρα αποκατέστη απορρίτως δια της Παναγίας Τριάδος ιερά κατοικία και μονή. Όσες φορές συλλειτουργήσα μαζί του, τον έβλεπα να ύπταται δύο πιθαμές από το έδαφος. Δεν σας λέω ψέματα. Είπα μέσα στο Άγιο Βήμα στον Πατέρα μας Θεό για έναν χριστιανό, στυλιανό ονοματή, δικηγόρος, έχοντας έναν σταυρό που έχει μέσα τίμιο ξύλο σαν κι αυτό εδώ που φοράω. Και όταν μπήκε λέει, τι άρετος ευωδία είναι αυτή. Για να φιλήσω αυτόν τον σταυρό. Έσκεψε να τον φιλήσει και όπως έσκυψε να τον φιλήσει τον σταυρό, δεν ξέρω για ποιο λόγο τον κοίταζα κάτω εγώ. Και τον είδα να σηκώνεται μια πιθαμία που έδωσε. Σηκώθηκε στον αέρα, μου λέει. Σηκώθηκε στον αέρα, τι είναι αυτό. Τι είναι. Ο σταυρός που σταυρώθηκε ο Κύριος, που έχισε το πανάγιο του αίμα, αυτό είναι. Τι είναι. Έχουμε τόσα φοβερά πράγματα που πρέπει να στεκόμαστε με τόσο δέος μέσα σε αυτόν τον ιερότατο χώρο που σήμερα είναι πλημμυρισμένο από Αγίους και Αγγέλους και από την παρουσία των Αγίων που πέρασαν προηγουμένως από εδώ, τα ιερά τους λείψαν εδώ. Ολοζόνταν η παρουσία τους. Ενίοτε κοινωνώντας τον ακράν μυστηρίο. Πρέπει ο ιερεύς να έχει χαρά και αγανίαση, αλλά και κάθε πιστός. Να μην μεταλαμβάνει ξερός και ξερός να φέρει. Πρέπει να αλλοιώνεται ψυχικά, να γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος, του Χριστού άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος, ο καινούριος. Και να αποκτά φάρος απέναντι στον Πανάγιο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν ως λειτουργός
Ήταν πολύ σοβαρός, πράος, κατανοητικός. Κάποτε μου είπε, ο καθαρός ιερεύς είναι χειροτινωμένος αοράτος. Αν θέλει υπό της Θείας Χάριτος, γι' αυτό και βαρεθείτε πολύ ο Θεός από τη Θεία Λειτουργία του. Έτσι, παπά μου, τον γεμίζει ο Θεός από πλήθος χαρισμάτων. Για πες μου, γέροντα Ραβείο, γεμίζει παραδείγματος χάρη ανυπαίσθητο όλο το σώματο από αισθητή γλυκύτα που απλώνεται σιγά σιγά άειλα πνευματικά στο νου, στην καρδιά, στην ψυχή. Γιατί, γέροντα μου, είπατε ότι ο καθαρός ιερεύς είναι άνωθεν χειροτονημένοι, οι άλλοι δεν είναι? Και μου απάντησε με το φοβερό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Άγιον Πνεύμα, ου πάντας χειροτονεί, αλλά δια πάντων ενεργεί. Και έμεινα άφωνος. 1969 στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, Αμφιάλης Κερατσινίου, όπου εφημέριδα, την Τετάρτη Κυριακή των νηστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είχα μια αποκάλυψη φοβερή. Την ώρα του Ευαγγελικού Αναγνώσματος εξήλθα με το Ιερό Ευαγγέλιο στην Ωραία Πνή και το εναπόθησα στο αναλόγιο εκφωνώντας σοφία ορθή κτλ. Και συνέχισα εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου και ροψάδες είπαν το δόξα σου Θεός, Κύριε δόξα σου. Κάθε χρόνο ψάλλητο αυτό το βλέμμα μου στάθηκε με έκπληξη στο δεσποτικό θρόνο του ναού. Και τι είδα? Είδα τον γέρο μνάμου λαμπροφορημένο με ωραιότατο μαντία και κροτώντας τα χέρια του όχι ποιμαντική ράβδο, αλλά ένα χρυσό Ευαγγέλιο του οποίου άστραφτη και τον πιερεύουζε ένα φως σαν λευκό σύννεφο, ιερό νεφος, του οποίου λάμψη ήταν εκτυφλωτική. Στο μέσο αυτού είστε το ιερό πρεπόσο γέροντος. Πιεζόμενος από τη χάρη, τη Θεία Χάρη, και βαθύτατα συγκινημένος στα μάτια μου τρέχανε, άρχισα την εμπειλία να είναι στο καιρό εκείνο. Ταυτόχρονα κατάπληκτος, άκουσα τη φωνή του γέροντός μου να συνοδεύει τη δική μου. Όταν όμως έφτασα στις λέξεις του Κυρίου προς τον πατέρα του παιδιού, «Η δύναση πιστεύσει πάντα δυνατά το πιστεύουν», η φωνή του έγινε όμοια με βροντί που επιβεβαίωνε τους λόγους του Κυρίου. «Κατά χάριν Θεό, ο πάμπτωγος, ο έρημος, αυτός που έχει κουρέλια επάνω του, δεν τάξα και συνέχισα μέχρι το τέλος, συνοδευόμενος πάντοτε από την εμελή γλυκητά την ανάγνωση του Οσίου Πνευματικού μου Πατρός μέχρι και το Αμήν». Μετά την σταυροειδή ύψωση του Ιερού Ευαγγελίου για να βλεφθεί ο λαός του Θεού, χάπηκε. Στην ερώτησή μου ο γέροντος επιβεβαίωσε την αλήθεια του Θείου Οράματος και μη συνέστησε να μην τον πω σε κανέναν, ούτε και στην περιβητέρα μου, λέγοντας «Κάτι θέλει να σου πει ο Θεός, θα δούμε, εσύ ξέχασε». Δυστυχώς όμως δεν εκμεταλλεύτηκα σωτηριωδώς αυτή την αποκάλυψη και εξακολουθώ να σέρνουμε στα λαγούδια των παθών. Σε μια θεία λειτουργία το 1971 στην Προβάτο, τη στιγμή που ο γέροντάς μου εκφωνούσε ως λειτουργός πρόσχομεν τα Άγια της Αγής, ταυτόχρονα με το μερισμό του αυνού το πρόσωπο το άστρεψε και άρχισε να αλλοιώνεται, να κτηνοβολεί, να παίρνει μορφή αγγέλου φωτός πολύ πολύ μικράς ηλικίας. Τα έχασε φτωχός και παραμείνε κείμενος και εξαρτικός. Τι να πρωτοθεμάσω, τα φρικτά τηλούμενα ή την ιδέα του προσώπου του γέροντός μου που ήταν άλλοτε σαν αστραπή και άλλοτε σε νέφη φωτεινή? Αλλά και τι άλλο να θαυμάσω? Η ωραία πύλη ήταν κλειστή. Πώ
πώς έβλεπα τον Γέροντα μες στο Άγιο Δήμο. Φέραν απάτη ήταν. Και οι πνευματικές οι αλλοιώσεις που συντηρούνταν μέσα. Τι ήταν και αυτές ψεύτικες. Μη σας φαίνονται αυτά παράδοξα. Υπάρχουν και ψυχούλες ανάμεσά σας και ανάμεσα σε κάθε εκκλησίασμα, πιστεύω. Για λόγους ανεξερεύνοντος για το δικό μου φτωχό μυαλό, βλέπουν τους λειτουργούς κατά τη Θεία Λειτουργία να λαμπροφορούν με στολές ολόλαμπρες και φωτεινές. Άλλωστε όλοι οι ιερείς, επαναλαμβάνω, όλοι οι ιερείς λειτουργούν με την παρουσία αγγέλων, άλλοτε με την παρουσία Αγίων και άλλοτε με την παρουσία Αρχιερέων. Από μένα πάντως μην περιμένετε τίποτα. Αν ο Άγιος Νικόδημος ο Αχιορείτης έλεγε για τον εαυτό του ότι είμαι σε χαμηλή μίξα, εγώ τι θα πρέπει να λέω για τον εαυτό μου. Και να το πιστεύουμε. Να πιστεύουμε ότι είμαστε ένα τίποτα. Μηδέν όντου, που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Γιατί αν δεν πιστεύουμε, δεν μπορούμε να γευθούμε τη Θεία Χάρη. Λόγια μπορούμε να πούμε πολλά έτσι για να περνάει η ώρα. Στην Προβάτα πάλι, ένα παιδάκι μικρό, ήρθαν μερικοί επισκέπτες, γεγονός σπάνιο βέβαια να περνάνε από την Προβάτα, και τους κεράσαν εκεί, ο αρχοντάρης και τα λοιπά, συζήτησα λίγο κι εγώ μαζί τους, σε λίγο ήρθε ο γέροντας για να τους δει. Μεταξύ τους ήταν και ένα παιδάκι 7 περίπου χρονών. Σε λίγο καθό χρόνο μιλούσε ο γέροντας, άρχισε να βγαίνουν φλόγες θεϊκού πυρός από το στόμα του. Από τους 20 παρόντες, αυτό το είδε μόνο τα παιδάκια και 3 4 άλλοι. Μάλιστα το παιδί τρόμαξε τόσο πολύ που άρχισε να φωνάζει και κρυβόταν στην αγκαλιά του πατέρα. Τέτοιοι καταξιωμένοι και χαρισματούχοι ιερείς, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί στον Ορθόδοξο κλήρο της Εκκλησίας μας. Αλλά παραμένουν αφανείς από την άκρα ταπείνους. Κάποιες τους γνώρισα κι εγώ, όπως τον πατέρα Γεώργιο από τα Σελά της Πάτρας, τον πατέρα Γεώργιο από την Κερκινή στα Καλάβρα, αγιασμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν, για τους ξέρουμε απλώς, σε μερικούς ήδη έχει γίνει αγιοκατάταξης, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Προφύριος, ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, ο Όσιος Εφραίμ Κατουνετσιώτης, ο Όσιος Ιάκωβος Αλίκης, που τους γνώρισα όλους από κοντά και μερικούς μάλιστα πάρα πολύ κοντά. Μεταξύ αυτών είναι και ο τελευταίος ο πατήρ, ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνέτζοτης. Ακούσαμε μόλις το πρώτο μέρος, γιατί η ομιλία του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου ήταν πολύ μεγάλη, φορτισμένη συγκινησιακά, με ακροατήριο που ανάσα δεν έπαιρνε, ξεπέρασε κατά πολύ την μία ώρα και εμείς σε αυτό το σημείο πρέπει να διακόψουμε για να μπορέσουμε να απολαύσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας αυτής στην ερχόμενη πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, ας ακούσουμε τον Όσιο Γέροντα Εφραίμ, τον Φιλοθεήτη, να περιγράφει ο ίδιος την ουσιακή κοίμηση του Αγίου Ιωσήφ, του ησυχαστού, του πνευματικού του πατέρα. Ο Γέροντα πριν τις 40 μέρες με πήρε και μου λέει, κοίταξε, την ημέρα της Κυριακής, της γιορτής της Παναγίας, της Παναγίας, λοιπόν, θα πάμε εκεί. Εγώ θα πάω, θα είμαι πιο μπροστά μέσα εκεί και δεν θα ξέρει κανένας. Μόνο εγώ και εσύ. Μόνο όπως θέλετε, όπως θέλετε. Λοιπόν, εσύ θα πας στο μόνο, θα πας στην καρδίμα σου. Ήταν η καρδίμα μου, ήταν δύο μικρούσια πράγματα πάνω από το νερό στο ύψο. Λοιπόν, και είπα μόνος μου κάτω πάντοτε εκεί. Στη Νέα Σκήτη. Νέα Σκήτη μετά.
Ναι, και μετά έφυγα. Ήμουνα σε πολύ αυτό να μην κάνω, να μην κάνω λάθος. Δηλαδή αυτό που θα κάνω ο γεροντάς μου είναι πολύ, πολύ μεγάλο μέσα μου. Λοιπόν, λειτουργήσα το Σάββατο και, μου ζήτησε να του δώσω ένα μεγάλο κομμάτι από το... από το σώμα. Τον αμνό. Τον αμνό. Και το έκανα αυτά και εγώ χαρά που πήρε ο γέροντας και λοιπά και το έτρωγε και... Είδε και ένα μεγάλη μερίδα. Λοιπόν, και στη συνέχεια, μου λέει κρυφά, κοίταξε να έρθεις αύριο το πρωί. Πρωτού να βγει να έρθει ο ήλιος. Και λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα. Λοιπόν εγώ, ο γέροντας ήταν εκεί. Βγήκε έξω από το σπίτι, από το κελί. Το κελί ήταν. Τάμε κοιμούνταν. Λοιπόν, πήρα την είδηση, εδώ και ήρθα και από εγώ κρυφά, και ήρθα εκεί και τον είδα του γέροντα και ο οποίος καθόταν και κοιτούσε όλα τώρα αυτά τα οποία υποτίθεται θα τα αφήσει. Να τα αφήσει. Λοιπόν, και κοίταξε να δείτε τώρα. Λοιπόν, και εκεί που ήταν η υπόθεση αυτή, μου λέει, πήγε φέρμε ένα χαβάκι. Πήγε το τόφερα. Μου λέει τώρα πάρει την καθέστρα. Την καρέκλα. Ναι. Κοντή, όχι κανονική. Αυτή από εδώ και από εδώ. Τα χέρια. Και τόσο ήταν. Και πάρτε μου και βάλτε μου αυτή για να βλέπω, τον ήλιο που θα βγει. Μάλι μπλεγημένο. Λοιπόν, και το βάλαμε αυτό μέσα και μου λέει πάρτε εσύ και βάλτε. Εγώ δεν το βάλω. Το βάλω έτσι τόσο μακριά και για να βλέπω τον ήλιο που θα βγει. Και πόσα είχε την πληροφορία που μας δώσουν, μας έλασε. Λοιπόν, ότι αφού θα προσπαθήσει λίγο αυτό, λοιπόν θα αφήσει ένα σημείο. Αυτό το σημείο είναι η ώρα που θα φύγεις. Λοιπόν, και μόλις έγινε αυτό και ξεκίνησε ο Κύριος, ο Χριστός, λοιπόν, δεν σταμάτησε να βάλει αυτό. Συνέχισε. Εκείνο ήταν το σημάδι για να πει. Λοιπόν, αλλά τώρα δεν το είχε. Πήγε λοιπόν, πιο ψηλά ο ίδιος από ό,τι πήγε ο γέροντας εσύ. Πώς ένα χώρια ο γέροντας να κλαίει. Να κλαίει και να λέει τώρα, πώς θα πάω εγώ τώρα, θα πάω εκεί και εκεί και εκεί. Τώρα εγώ τώρα που είμαι μικρό παιδί τώρα και λοιπά. Λοιπόν, έπρεπε τώρα εγώ τώρα να βρω τον τρόπο. Γιατί αρχή έκλαιγε. Έκλαιγε, δεν μπορώ, τι θα κάνω τώρα, εκείνο που δεν ήταν. Λέω τώρα. Το κάτω και τα μελέτησα. Δεν τα μελέτησα, μου τα έκανε ο Χριστός. Τα πήρα από αυτόν. Ακριβώς αυτά και μου τα έδωσε εμένα. Για να τους δώσω ύστερα ανώτερα. Και μόλις τον είδα ότι να μιλάει έτσι με αυτός ο Άγιος άνθρωπος, εγώ ξέρω ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πιάνω τα δυο μου τα χέρια του. Που εγώ να αγγίξω τον γέροντα, ούτε. Λοιπόν, τον πιάνω τα δυο χέρια και τον λέω, γέροντα,
μη φοβάσαι, του λέω. Έλα, σήκω τώρα, να σε πάω τώρα δυο από εδώ μέχρι εκεί και εγώ θα πάω και μέσα στο, σπίτι να βγάλω και τον παππού που ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος από το γέροντα. Ναι, ήταν και κανένα 3 καρδοκεράκια και τους είπα, βγείτε έξω. Βγείτε έξω και έχουμε τον γέροντα, τον πατέρα μας τον ενώ και θα έρθει η ώρα τώρα που θα έρθουν τα μεγάλα από τον ουρανό κάτω και θα πετάξετε αυτό και θα είναι εντάξει. Ναι, λοιπόν αυτός ο γέροντας, αυτό που είχα εγώ, που δεν είχα τίποτε ποτέ, ναι, τέτοια πράγματα, εκεί που καθόταν και έκανε το λάθος, και ήταν σε χάλη κατάσταση, λοιπόν, εγώ έπρεπε τώρα τι να κάνω τώρα. Και αμέσως τώρα γύρισε μέσα το μυαλό μου, από εδώ θα τον πάρω. Εγώ, λοιπόν, για να σε παρακαλώ, δώσ' μου τα χεράκια σου. Τώρα από εδώ θα σηκωθούμε και θα πάμε εδώ. Λοιπόν, μόλις του το είπα αυτό, όπου το πρόσωπο το άλλαξε. Τρομερά. Τα μέρα δάκρυα, τον είδα, έγινε λεβέντης. Λοιπόν, ήταν στους αιώνες του. Λοιπόν, ναι, έλα τώρα, να σε πάω εκεί και σε 10 λεπτά θα δεις τι θα γίνει από τον ουρανό, το λέω. Λοιπόν, τον πήρα σιγά σιγά με τα χεράκια, τον πήγα και αυτόν, τον κάθισα. Λοιπόν, πήγα μέσα, βγάζω τον παππού, βγάζω και τα 2-3. Λοιπόν, και ήμασταν τώρα έτοιμοι, τώρα να προχωρήσει τώρα. Λοιπόν, έγινε το πρόσωπό του, φουλεβέντης. Λοιπόν, πάμπα, κατάλαβε τι έγινε. Τότε το κατάλαβε. Λοιπόν, και ξαφνικά έρχεται και ο αδελφός του, ο οποίος ήταν κάτω στην πολιτεία που είχαμε κάτω, το κοντά μας. Στο Αρσένα. Αρσένα. Ναι, και λοιπόν και ήρθε αυτός και μας συνάντησε. Λοιπόν, και εμείς ήμασταν έτοιμοι τώρα. Ήρθε και αυτός. Λοιπόν, και λέει, εγώ δεν θα καθίσω εδώ. Εγώ τώρα θα πάω να πάρω χρήματα εγώ. Μεγάλη. Γιατί μου είπανε οι άνθρωποι κάτω από της εκκλησίας, δεν έχουμε και πρέπει να πας, εσύ είσαι ικανός. Και πράγματι αυτός έπαιρνε χρήματα. Και στο σπίτι και σε όλα. Λοιπόν, και πρέπει να πάω εγώ, να πάω. Δεν μπορώ να καθίσω τώρα σε εσάς. Ρε παιδί μου, το λέει, κάνε 2-3-5 λεφτά το πουλί, από εκεί και πέρα δεν θα είμαι εγώ. Όχι, εγώ θα πάω. Βρε μη μηγιάνι. Ήμουν και εγώ και έλα, τι μου κάνει τώρα τότε στόχο. Λοιπόν, το λέω, θα σε φέρω ένα πανί. Το λέω και αυτό. Λοιπόν, και το δίνω και το βάζω και κάτι αυτό, κάτι μυαλάκι. Λοιπόν, και κάνε έτσι το. Και μετά κάνε ό,τι θέλεις. Όταν του πήρε αυτό για να κάνει στον γέροντά του, αέρα. Έσπευσε και αυτού. Λοιπόν, ναι, θα το κάνω. Λοιπόν, και όταν έκανε έτσι, ο γέροντας βλέπει τι κατεβαίνουνε, από κατεβαίνουνε, και λοιπόν, και ζήτησε, είπε φούλες, και μετά έκανε έτσι, Ήταν όσιος γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθέητης, που μίλησε για το οσιακό τέλος του γεροντάτου, του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, έχοντας αφήσει όμως ένα κρατούμενο, το οποίο αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Το δεύτερο μέρος της ομιλίας του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου για τον γέροντα Εφραίμ, τον Φιλοθεήτη και τον Αριζονίτη. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλοι την ευχή του. Ξεκίνησε.
Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης. Ώρα Ελλάδος 11. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.